Πάμε σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έφερε και κακές αναμνήσεις, είναι αλήθεια. Έχουμε ένα δελτίο τύπου από την Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο, τον κύριο Κουντούρη, τον κύριο Τηλέμαχο Κουντούρη. Με αυτή την επιστολή, με αυτή την κοινοποίηση, με αφορμή βέβαια αυτή την πόρτα που έπεσε πάνω στο παιδάκι, λέει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών στον χώρο των σχολείων. Κύριε Κουντούρη, καλώς σας μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΣ. Τι κάνετε? Καλημέρα σας. Καλά, κύριε Μωρέτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τώρα, κοιτάτε, εδώ εσείς μας φέρνετε κακές θύμησες στο νου, είναι αλήθεια. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχει βρεθεί ακόμα και σήμερα που μιλάμε μία λύση και ζητάτε εσείς να ληφθούν κάποια μέτρα. Τι μέτρα να ληφθούν, δηλαδή δεν είστε ασφαλείς μέσα στις σχολικές μονάδες? Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συντήρησης και επισκευών στις σχολικές μονάδες. Ο κάθε Δήμος λειτουργεί με διαφορετική λογική. Ναι. Δεν υπάρχουν και δεν εκδίδονται τα κατάλληλα πιστοποιητικά για την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Μην ξεχνάτε ότι τα περισσότερα είναι πάνω των 40 και 50 ετών. Είναι, ναι, γέρικα κτηρία. Του 80 και του 90. Ναι. Και ένα σοβαρό πρόβλημα είναι ότι και η εκτέλεση ακόμα εργασιών, επισκευών και συντήρησης γίνονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, πράγμα που για μας και το ίδιο από τη φύση του, όπως είχαμε και το περιστατικό με τις ΣΕΡΕΣ, δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών. Αλλά εδώ η νομοθεσία τώρα, κύριε Κουντούρη μου, τουλάχιστον εμείς από τότε που είχαμε την έκρηξη στο Δημοτικό, λέει ότι οποιαδήποτε φύσης εργασία γίνεται όταν τα παιδιά δεν είναι στο σχολείο, στο συγκρότημα. Στο... Ναι, αλλά δεν εφαρμόζονται στην πράξη. Αυτό είναι το θέμα. Πώς δεν εφαρμόζονται τώρα, ποιος ρισκάρει? Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει? Χάσαμε ένα παιδί. Έγινε μια έκρηξη. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να βάλουμε μυαλό? Αυτά ζητάμε και εμείς να ρυθμιστούν, αλλά σας λέω ότι στην πράξη δεν έχουν ρυθμιστεί. Διότι οι Δήμοι πολλές φορές λένε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνονται τα Σαββατοκύριακα οι εργασίες. Ναι. Μας λένε στους διευθυντές ότι δεν μπορούν να έχουν το απόγευμα τα συνεργεία, μετά τη λήξη δηλαδή και του ολοήμερου που είναι στις 4 η ώρα, όπως γνωρίζετε. Ναι. Με αποτέλεσμα να μετακυλείεται, γι' αυτό μιλάμε και για μετακύληση ευθυνών προς τον διευθυντή. Ο διευθυντής προφανώς θέλει να λειτουργήσει το σχολείο του, κανονικά θα πρέπει να το κλείσει. Ναι, αυτό θα σας έλεγα. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτό και δεν μπορεί να πάρει και ο ίδιος προσωπική απόφαση τέτοια. Όχι, ένα λεπτό. Άρα λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μία σειρά και να λυθούν οριστικά για να μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία με ασφάλεια. Περιμένετε, κύριε Κουντούρη μου, είναι να γίνει μια εργασία σε ένα σχολείο. Λέει λοιπόν ο Δήμος, εγώ δεν μπορώ να έρθω ούτε το απόγευμα να στείλω τα συνεργεία. Τα συνεργεία δεν έρχονται ούτε το απόγευμα ούτε το Σαββατοκύριακο. Και ο διευθυντής δεν μπορεί να πάρει μια απόφαση σε συνεννόηση με τους ανωτέρους ότι το σχολείο σήμερα δεν θα λειτουργήσει, γιατί πρέπει να γίνει αυτή η εργασία η οποία είναι απαραίτητη. Δηλαδή μπαίνουμε όλοι μέσα και όπου ό,τι βγει. Δεν είναι εύκολο να ληφθεί απόφαση για να ανασταλεί η λειτουργία του σχολείου. Ναι, και γιατί? Να βάλει το νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί, κύριε Κουντούρη, δεν είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο. Όπως είναι το νομοθετικό μας πλαίσιο. Το θέμα τώρα είναι λοιπόν... Είναι πιο εύκολο να μπουν μέσα και τα μαστόρια και να προκύψει κανένα θέμα και μετά να κλαίμε όλοι μαζί? Υπάρχουν, κυρία Μωραήτη, υπάρχουν μικροεπισκευές που μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας. Δηλαδή να διορθωθεί ένα καζανάκι, να γίνει κάτι απλό, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, τώρα με ένα καζανάκι δεν παθαίνουμε ζημιά. Έγινε πλημμύρες. Ακριβώς. Εμείς λέμε για σοβαρές παρεμβάσεις, όπως είναι η αλλαγή μιας σιδερένιας πόρτας. Είναι μια σοβαρή παρέμβαση. Σωστά. Μέσα στο σχολείο. Ναι. Αυτά όλα λοιπόν θα πρέπει να γίνονται σε απογευματινή ώρα ή το Σαββατοκύριακο. Και να δοκιμάζονται, φαντάζομαι. Τα ζητάμε χρόνια αυτά. Αυτά που διαβάζουμε τώρα είναι από την ίδρυσή μας, από το 2011. Από το 2011 η Ένωση Διευθυντών τα έχει επισημάνει. Ζητάει καταρχάς την έκδοση πιστοποιητικών που δεν έχει γίνει. Σε όλες τις χώρες εκδίδονται πιστοποιητικά. Δηλαδή, τι εννοώ, στο τέλος του καλοκαιριού, αφού γίνουν οι απαραίτητες συντηρήσεις των σχολείων που πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται σε όλα τα κτίρια το καλοκαίρι, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό καταλληλότητας και στην Κύπρο και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο λέει ότι το κτίριο αυτό είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά. Ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες. Ναι, αλλά εμείς δεν κάνουμε σε όλα τα σχολεία συντηρήσεις, μάλλον. Προφανώς. Προσέξτε όμως τώρα να δούμε τι λέει η νομοθεσία. Τι λέει? Η νομοθεσία λέει ότι 21 Ιουνίου που κλείνουν η πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει ο Σύλλογος Δασκόντων να συνεδριάσει και να υποβάλει υπόμνημα στο Δήμο και στις τεχνικές υπηρεσίες και στη Σχολική Επιτροπή για εργασίες που θεωρεί απαραίτητες να πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι, ώστε το κτίριο δεν να παραδοθεί. Λοιπόν,
Δεν γίνεται αυτό που λέω εγώ, λοιπόν. Δεν μπορεί να ισχύει, κύριε Κουντούρη μου, δεν μπορεί να ισχύει αυτό που λέτε. Εμείς κανονικά, υποβάλλουμε τα υπομνήματα κάθε χρόνο όπως προβλέπει η εγκύκλειος του Υπουργείου Παιδείας και από τα αυτά που ζητάμε σας πληροφορώ ότι ούτε καν κάποια σχολεία ανοίγουν για να ελέγξουν αν αυτά που λέμε πρέπει να γίνει. Ναι, γιατί κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια μελέτη, η οποία μελέτη θέλει χρόνο και το καλοκαίρι που λέτε εσείς μετά τις 21 Ιουνίου δεν φτάνει. Μετά τις 21 είναι 2,5 μήνες. Δεν φτάνει, κύριε Κουντούρη μου. Δεν γίνεται. Για να γίνουν συντηρήσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν. Δηλαδή λένε για επισκευές, για βαψίματα, για φλιδαριές, για τέτοια πράγματα. Δεν λέμε να γίνουν παρεμβάσεις μέσα στο κτίριο που προφανώς θέλουν παραπάνω χρόνο. Κύριε Κουντούρη μου, γιατί... Δεν γίνονται δηλαδή ούτε τα απλά πράγματα, η απλή συντήρηση, η αιτήσια που πρέπει να γίνεται. Ναι. Γιατί το κάνετε αυτό 21 Ιουνίου και δεν το κάνετε νωρίτερα έτσι ώστε και οι Δήμοι να προλάβουν να κάνουν αυτά που πρέπει. Κοιτάξτε, στο τέλος της χρονιάς προβλέπετε. Κοιτάξτε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς εννοείται ότι εμείς θέλουμε όταν δούμε κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Δεν το αφήνουμε. Ναι. Αλλά στο τέλος Ιουνίου μας καλεί η πολιτεία και το κάνουμε να καταγράψουμε τα προβλήματα που θέλουμε μέσα στο καλοκαίρι. Βαριά ανοιχτωμένοι είμαστε. Να λυθούν, ναι. Σας καλεί η πολιτεία να κάνετε κάτι που ξέρει ότι δεν προλαβαίνει να το κάνει γιατί πρέπει να γίνει μια μελέτη και δεν ξέρουμε αν υπάρχουν και τα λεφτά για να τελειώνουμε και να ανοίξουμε το Σεπτέμβριο με ασφάλεια. Το πρόβλημα είναι ότι και οι Δήμοι δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Ένα είναι που το δούμε όλοι μας. Ένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει δηλαδή αυτό που λέμε εμείς να ιδρυθεί μια ειδική ομάδα στον κάθε Δήμο που να έχει την συντήρηση των σχολείων. Οι Δήμοι δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να στηρίξουν και να υποστηρίξουν τα σχολεία. Έχονται κι άλλα, δεν ξέρω αν είστε ενήμερος, σε Δήμους που έχουν κάτω από 100 σχολικές μονάδες. Ναι, βεβαίως. Τώρα είναι το πλαίσιο των σχολικών επιτροπών. Περιμένουμε τις υπουργικές αποφάσεις. Πάνε οι σχολικές επιτροπές. Καταλαβαίνετε τι προκύπτει τώρα, έτσι. Θα είναι κάποιες επιτροπές που θα αντικαταστήσουν τις σχολικές, αλλά δεν ξέρουμε, κυρία Μωρέτη, ακριβώς ακόμα το πλαίσιο. Ούτε περιμένουμε να εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις εφαρμοστικές. Ναι. Και δεν μου λέτε τώρα, εάν θα μου επιτρέψετε τον όρο κάτσει στραβή σε μια εργασία. Ποιος έχει την ευθύνη, άντε για να πάρουμε τώρα να βγάλουμε κάποια άκρη. Την έχει ο διευθυντής, την έχει ο δάσκαλος. Μισό λεπτό. Όταν γίνει μια επισκευή μέσα στο σχολείο, ναι. Την ευθύνη θα πρέπει να, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνει από το Δήμο. Γιατί ο Δήμος χρησιμοποιεί εργολάβους. Στον εργολάβο ποιος θα τον ελέγξει. Δεν έχουμε εμείς τις τεχνικές γνώσεις, οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί, να ελέγξουμε αν η πόρτα στερεώθηκε καλά. Υπάρχουν μηχανικοί όμως στους Δήμους. Που πρέπει να έρθουν και να βεβαιώσουν ότι όντως η εργασία έγινε σωστά. Ναι. Και με τις προδιαγραφές που πρέπει. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει όμως ο διευθυντής. Ούτε ο εκπαιδευτικός. Ο διευθυντής όμως μπορεί να απαγορεύσει την προσβασιμότητα σε εκείνο το σημείο που έγινε η εργασία. Βλέπει την πόρτα εκεί που έπεσε και πλάκωσε το παιδί. Βεβαίως, υπεύθυνος για την ασφάλεια των παιδιών, για ό,τι δει πρέπει να πάρει οπωσδήποτε μέτρα. Ακόμα και να ενημερώσει τον εισαγγελέα όταν κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται μέσα στο κτίριο η ασφάλεια των μαθητών. Άρα πώς συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα αφού πρέπει να πάρει και ένας διευθυντής μια απόφαση. Δηλαδή αυτό είναι την πόρτα ας πούμε τώρα. Πώς επέτρεψε να ανοίξει. Δεν μπορεί να ελέγξει την πόρτα και το τι δουλειά έκανε ο εργολάβος. Αλλά... Αυτό πρέπει να το κάνει ο Δήμος. Να το κάνει ο Δήμος. Ο διευθυντής γιατί άνοιξε την πόρτα. Να ελέγξει. Μπαίνει ο εργολάβος, φεύγει και φεύγει. Αυτό προσπαθούμε τώρα να δούμε. Ποιος θα έχει το γράψει ότι η εργασία ολοκληρώθηκε σωστά. Ο Δήμος. Ο Δήμος. Μα δεν γίνεται, σας λέω. Τι θα πει δεν γίνεται. Ξέρει ο διευθυντής πώς φτιάχνει την πόρτα. Μπορώ να ξέρω εγώ ακριβώς αν τοποθετήθηκε σωστά η πόρτα, αν έχει τις προδιαγραφές που πρέπει, αν οτιδήποτε. Τι μπορώ εγώ να το βεβαιώσω αυτό. Μάλιστα. Γι' αυτό λέμε ότι μετακυλίονται και ευθύνες στους διευθυντές. Που δεν μπορεί να τις έχει ο διευθυντής. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Κουντούρη μου, εσείς αυτό το χαρτί που το κοινοποιήσατε, αυτό παντού, το... Παντού, εννοείται, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, το έχουμε στείλει και στη Μορφωτικών Υποθέσεων, στους βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Ναι. Έχουμε ζητήσει και συνάντηση και με το Υπουργείο Παιδείας που θα γίνει σε το επόμενο διάστημα και με το Υπουργείο Εσωτερικών, να τα δούμε αυτά τα πράγματα. Και? Γιατί πραγματικά θα έχουμε σοβαρά ατυχήματα. Αχ, κύριε Κουντούρη μου, μη το λέτε. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Δεν θέλουμε να έχουμε άλλα ατυχήματα προς Θεού. Δηλαδή, το ένα παιδί την κλήτωσε, αποτύχει με το σακίδιο, το δικό μας δεν την κλήτωσε. Βεβαίως, αποτύχει από μια σιδερένια πόρτα που θα μπορούσε να έχει. Θα μπορούσε να το έχει λιώσει, ας πούμε. Όχι, μη το κάνετε. Το δικό μας δεν κλήτωσε. Αυτά προσπαθούμε να προλάβουμε, κύριε Μωρέ. Να προλάβετε. Εδώ λέτε βέβαια. Να προλάβουμε είναι να υπάρχει ευθύνη για όλες τις εργασίες που γίνονται. Μέσα στα σχολεία. Πρέπει να υπάρχει κάποιος να υπογράφει ότι όντως γίνονται σωστά. Κύριε Κουντούρη μου... Οι μηχανικοί μπορούν να το κάνουν. Δεν μπορεί να το κάνει ο εκπαιδευτικός. Ναι.
Εδώ λέτε όμως και ολοκλήρωση προσεσμικού ελέγχου, που είναι επίσης κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, όπως επίσης και συστήματα πυροπροστασίας, που σημαίνει ότι και αυτά τα δύο δεν έχουν γίνει σε όλα τα σχολεία. Όχι, δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία, υπάρχουν σε λίγα σχολεία. Προσέξτε τώρα, όσον αφορά το προσεσμικό έλεγχο, είναι αλήθεια ότι έχει ξεκινήσει. Ναι. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, η οποία όμως και τον κύριο Λέκα που άκουσα στην συνέντευξή του που ελέγχεται τα δημόσια κτίρια και τα σχολεία, ναι, και γενικά πάει αργά, δεν προχωράει γρήγορα, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό προφανώς. Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει το συντομότερο να ολοκληρωθεί. Είναι... Δηλαδή και στο σεισμό δεν είμαστε σίγουροι ότι τα σχολεία μας θα αντέξουν. Αυτό μου λέτε τώρα. Όχι, γιατί δεν έχουν ελεγχθεί, όχι. Ναι. Πάει και αυτό στην άκρη. Δεν έχει γίνει ουσιαστικός προσεσμικός έλεγχος. Είναι μια εκκρεμότητα και αυτή. Και το τρίτο είναι η υπερασφάλεια που πολύ λίγα σχολεία έχουν πιστοποιητικά πυρασφάλειας όπως το λέμε. Γιατί δεν έχουν όλα όμως, ένα λεπτό. Γιατί δεν έχουν όλα τα σχολεία πυρασφάλειας. Δεν έχουν, γιατί είναι παλιά κτίρια στα οποία δεν είχαν εγκατασταθεί. Τώρα πρέπει να μπουν από την αρχή, να γίνουν επισκευές. Συγγνώμη, δεν έχουμε τους πυροσβεστήρες σε κάποιες γωνιές. Μπράβο, τα περισσότερα σχολεία έχουν μόνο πυροσβεστήρες. Δεν έχουν ανίχνευση, δεν έχουν πόρτες οι οποίες να μην φρακάρουν όπως λέμε και να μπορούν να ανοίξουν. Πάλι μας πιάνετε. Έχουμε και άλλο σχολείο εμείς εδώ που φρακάρουν οι πόρτες. Έχουμε και άλλο σχολείο. Αυτά λοιπόν θα πρέπει σε συνεργασία με τους Δήμους να γίνει εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας και να εκδοθούν από την πυροσβεστική υπηρεσία, όπως προβλέπετε, τα ανάλογα πιστοποιητικά πυροσβάλειας. Κύριε Κουντούρη, τα οποία αυτή τη στιγμή ελάχιστα σχολεία έχουν τέτοια πιστοποιητικά. Τραγικό. Αυτά είναι τα προβλήματα. Και επειδή το έχετε γνωστοποιήσει, λέτε, σε πάρα πολλά υπουργεία, τι κάνουμε τελικά δηλαδή, στηριζόμαστε στην τύχη μας, γιατί φαίνεται ότι είμαστε πάρα πολύ τυχαίοι. Η υπόσχεση είναι και οι απαντήσεις που παίρνουμε ότι θα δρομολογηθούν, αλλά είναι σαφές ότι δεν... Ναι, αν κάτσει στραβή, επαναλαμβάνω, και πάλι θα πάτε και εσείς, θα πάει και ο διευθυντής στο δικαστήριο, στη δικαιοσύνη. Βεβαίως. Για να πει τι, ότι δεν είναι ελέφαντας. Η εμπειρία δείχνει ότι όταν συμβαίνει κάποιο ατύχημα, αυτόματα και ο διευθυντής πάει ως κατηγορούμενος. Αυτό είναι το θέμα. Για να παρουσιάσει τι, 10 έγγραφα τα οποία έχουν φτάσει στα υπουργεία, αλλά δεν ικανοποιήθηκαν ποτέ. Τα οποία έχει πάει, ακριβώς, τα οποία έχει αποστείλει για την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. Αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο διευθυντής. Όχι, όχι, μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο. Μπορείτε. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Κύριε Κουντούρη μου, μπορείτε. Όταν ένας διευθυντής, όταν ένας εκπαιδευτικός διαπιστώνει ότι το σχολικό κτίριο δεν είναι εντάξει, θαρώ ότι παίρνει πολύ μεγάλη ευθύνη να βάλει παιδιά μέσα. Ναι, πρέπει να αντιδράσετε, δεν γίνεται αλλιώς. Εμείς θα στέλνουμε με απόλυτη σιγουριά οι γονείς στα σχολιά ότι είναι σίγουρα εκεί μέσα. Δεν μας είπε κανένας ότι κινδυνεύουν να καούν ζωντανά, να πέσει σκεπή. Το παραμικρό που θα δούμε, ναι, για το οποίο υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας των παιδιών, εννοείται ότι αφημερών, δηλαδή την ίδια στιγμή, αμέσως θα ενημερώσουμε τις τεχνικές υπηρεσίες. Εσείς ενημερώνετε ποτέ, δεν φτιάχνετε, δεν μιλάτε. Δεν πέσει στην αντίληψή μας. Όμως σας λέω, δεν έχουμε και τις τεχνικές γνώσεις να δούμε. Τα κτίρια προληπτικά και μόνο κάθε χρόνο πρέπει να ελέγχονται από ειδικούς. Κύριε Κουντούρη μου, πείτε ότι έχετε τη γνώση πόρτες, και ενημερώνετε. Να δουν τις εγκαταστάσεις. Δηλαδή, αν δεν γίνεται αυτός ο έλεγχος κάθε χρόνο για να βγαίνει το πιστοποιητικό καταλληλότητας, μην κάνουμε τίποτα. Ας θεωρήσουμε, ας υποθέσουμε ότι έχετε τις γνώσεις και ενημερώνετε το Δήμο ότι εδώ σε αυτό το σχολείο έχουμε ένα θέμα. Πότε φτιάχνετε αυτό το θέμα, πότε τακτοποιείτε? Εδώ είναι ότι τακτοποιείτε πάρα πολύ αργά, λόγω έλλειψης προσωπικού των Δήμων. Εντάξει. Δήμοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στα αιτήματα των διευθυντών. Από εκεί ξεκινά τα προβλήματα. Χαμένοι από χέρι είμαστε δηλαδή. Απλά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, αυτό μου λέτε. Εμείς από την πλευρά μας προφανώς, σας λέω, είμαστε πολύ προσεκτικοί, δεν αφήνουμε εκκρεμότητες, αλλά δεν μπορούμε εμείς να εγγυηθούμε ότι αν δεν μπουν οι ειδικοί μέσα να ελέγξουν το κτίριο είναι σε... Μάλιστα. Μπρος κρεμότητα πίσω ρένα. Γι' αυτό σας λέω, αυτό είναι θέμα των μηχανικών να το κάνουν. Μάλιστα. Να μπουν οι υπηρεσίες μέσα και επιτέλους να εκδοθούν τα πιστοποιητικά.
τα οποία προβλέπονται σε όλες τις χώρες και τα αναφέρουμε. Και το καταλληλότητας και το ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι θεσμοθετημένο σε όλες τις χώρες. Και από αυτό είχαμε. Κυρία Μωραήτη, το σημαντικότερο, δεν υπάρχει μητρώο ελέγχων επισκευών και συντήρησης. Ένα βιβλίο που να καταγράφονται και να φέρεται η ιστορία του κτηρίου. Πώς γίνεται αυτό, τίποτα, κύριε Κουντούρη μου, ένα λεπτό τώρα. Τι είναι, σπίτι δικό μας, να θυμόμαστε πότε φωνάξαμε τον τάδε μάστορα και κάναμε αυτό και μετά να ψάχνουμε. Σχολείο είναι, δεν είναι σπίτι. Σχολείο έπρεπε να έχει όμως μητρώο. Έπρεπε να έχει ένα μητρώο. Ό,τι παρεμβάσεις γίνονται μέσα να καταγράφονται, για ώστε να έχει ένα ιστορικό που να βοηθάει και στη συντήρησή του. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Εντάξει. Εδώ όμως δεν υπάρχει τίποτα. Κύριε Κουντούρη μου, σας ευχαριστώ και αν έχετε απάντηση, παρακαλώ να επικοινωνήσετε και να τα ξαναπούμε. Περιμένουμε, γιατί έχουμε και κάποια συνάντηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Παιδείας το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέχρι 15 Ιουνίου. Ω, τέλεια. Και ελπίζω να έχουμε κάποιες απαντήσεις. Μακάρι.